Τόση ώρα που κουβεντιάζαμε, ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Σ' ακούω. Τι θέλεις να μάθεις? Γιατί έφυγες? Γιατί άφησες να περάσουν τόσα χρόνια? Η μητέρα σου τους είπε. Θα τον ξαναδείς? Έφυγε. Α, έφυγε. Έφυγε. Νομίζω πως έχουμε προβλήματα με τον Έρικ. Τηλεφώνησε στον Νικολαΐδη και είπε ότι αν προχωρήσουμε στην εκχέρσωση, θα πείσει τον πρόεδρο να παρέμβει προσωπικά. Πες στον Νικολαΐδη να μου κλείσει ένα ραντεβού μαζί του. Δεν θα βγάλεις τίποτα. Είναι αποφασισμένος να φτάσει στα άκρα. Έλα, δώστε τον. Πόσα θέλει. Αλέξη, αν έχεις όρεξη για καυγάδες, διάλεξε μια άλλη ώρα. Δεν έχω καμία διάθεση για καυγά. Είπα τη γνώμη μου για να βοηθήσω. Αν ενοχλεί τον Κώστα, τον βουλώνω. Είσαι άδικος. Πάντα ζητάω τη γνώμη σου και όχι μόνο τη δική σου. Όλων. Ποτέ δεν συμφώνησες μαζί μου. Σας είπα χίλιες φορές δεν θέλω καυγάδες στο τραπέζι. Γιατί φέρεστε έτσι μπροστά στον πατέρα σας? Δεν είναι ο πατέρας μου. Το ξέρω, η αδερφή μου κατά καιρούς έχει αίμονες ιδέες. Τώρα την έχει πιάσει να τακτοποιήσει τον κόσμο. Σε λίγο θα έρθει και η δική σου σειρά, μην ανησυχείς. Δεν ξεχνάει κανέναν. Το ξέρω. Από ό,τι είχε βάλει εμένα στο μάτι. Προσπάθησε να με παντρέψει μέχρι που απογοητεύτηκε. Και βέβαια αυτό δεν μου το συγχώρεσε ποτέ. Πες μου για την Ελλάδα. Τι να σου πω. Πώς σου φάνηκε? Παράξενη. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Είδες κανέναν? Σαν ποιον? Παλιούς φίλους, συγγενείς. Είδα την κόρη μου. Να σου πω τι σκέφτομαι. Ότι δεν έχω τίποτα. Όχι εγώ. Όλοι μας. Άμα τρελαθεί μπορεί να τα αφήσει όλα στην κόρη του. Πριν ένα χρόνο τον έβαλα και έκανε διαθήκη. Τα αφήνει όλα σε εμάς. Έλα, μητέρα. Είναι και ο Σταύρος. Έφυγε. Δεν έχει έρθει ακόμα. Τζούμο δεν σε συγχώρεσε ποτέ για εκείνο το βράδυ. Πιστεύει ότι εσύ έφταιγες για το μακελιό. Αφού είχαμε συμφωνήσει όλοι μας. Εγώ, εσύ, ο συγχωρεμένος ο παπάς και ο Νικολαΐδης. Αλέξη, είμαι ευτυχώς που ήρθες. Δεν ξέρεις σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Ποιος είναι αυτός? Ένας από τους γιατρούς του Προέδρου. Πιστεύω να ξέρεις τα προβλήματα που έχουμε με τον Έρικ. Γιατί δεν τον καθαρίζει, δεν έχει χάσει. Το 52 θα το είχαμε κάνει. Αλλά βλέπεις ο πατέρας σου, δεν του αρέσουν αυτά τα πράγματα. Και τι θα κάνεις? Δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να βρω να κάνω. Αν θες τη γνώμη μου... Όχι, όχι. Αν δεν δώσει το κέρι ο πατέρας σου, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όλα μπορούν να γίνουν. Νομίζεις θα τους κακοφανεί άμα χαθεί ο Εγγλέζος με τη ζούγκλα? Και ο Κώστας τι θα γίνει? Ας τον αυτό, Νικολαΐδη. Αυτός μια μέρα θα γυρίσει στην Ευρώπη. Εμείς θα μείνουμε εδώ. Όλα μπορεί να γίνουν αρκεί να το θέλουμε. Το ζήτημα είναι αν θα δεχθεί ο πατέρας σου μια τέτοια λύση.
Μισό λεπτό. Γεια σου. Τι κάνεις εσύ εδώ? Δουλειές εσύ. Περιμένω τον αδερφό σου. Θα το περιμένεις αρκετή ώρα. Γιατί? Έχουν μια σύσκεψη, θα αργήσουμε. Μη φοβάσαι. Θα σου κάνω εγώ παρέα. Δεν σου ζήτησα τίποτα τέτοιο. Τελευταία ανακάλυψα μερικά πράγματα για σένα. Τι πράγματα? Ότι είσαι η πιο όμορφη γυναίκα στη Μομπάσα. Λίγο καθυστερημένη. Πάντα σε θαύμαζα. Άσε με, βρε Αλέξη. Μέχρι πριν από λίγο δεν έχανες την ευκαιρία να μου δείχνεις ότι με αντιπαθείς. Μόλις όμως έμαθες ότι κάτι γίνεται με μένα και τον αδερφό σου, ξύπνησε το ενδιαφέρον σου. Μην πεις ότι σ' αρέσει ο Κώστας. Είναι βοητευτικός. Δεν είπα ότι εσύ δεν είσαι. Αλλά το μόνο άσχημο είναι οι φήμες που ακούγονται για σένα. Φήμες, ε. Μάλιστα. Τι έπαθες? Τίποτα. Λέω να πάω για μπάνιο. Θες να έρθεις? Έτσι κι αλλιώς αυτοί θα αργήσουν. Λοιπόν, τι λένε οι φίλες σου για μένα? Άσχημα πράγματα. Δηλαδή? Ότι είσαι επικίνδυνος. Και εσύ τι λες? Τους είπα ότι κι εγώ είμαι επικίνδυνη. Σε παρακαλώ, αφήσέ με. Άλλη φορά να μην παίζεις μαζί μου. Σήκω να σε πάω σπίτι σου. Εσύ? Τώρα που σ' ακούω είμαι καλύτερα. Όχι, όχι, αλήθεια σου λέω. Μπορώ να σ' τα αποδείξω. Πώς? Να πάρεις τον άντρα σου και να έρθείτε στην Κένια. Είναι λίγο δύσκολο. Γιατί? Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να αφήσω τη δουλειά μου. Πάρατε το όλα. Μη σε νοιάζει για λεφτά, έχω εγώ. Ναι, δεν σ' ακούω. Δεν είπα τίποτα. Θέλω να έρθεις. Εντάξει. Θα προσπαθήσω. Ναι, ναι, θα του το πω. Γεια σου. Γεια σου. Θέλει να πάμε στην Κένια. Πώς του ήρθε έτσι ξαφνικά? Έπρεπε να τον άκουγες. Η φωνή του έτρεμε σαν μικρού παιδιού.
Αν θες, τα παρατάμε όλα και φεύγουμε. Μιλες αστεία, Νικό. Έχω πάρα πολλή δουλειά, δεν μπορώ να φύγω από την Αθήνα. A long time ago, a million years BC, the best things in life were absolutely free. But no one appreciated a moon that was always new, and no one congratulated a sky that was always blue. So it was meant that they will vanish now and then. Michael, and you must bring me my whiskey. And gin for Mr. Lambton. Μερικές φορές δεν ξέρω αν είσαι χαρούμενη ή λυπημένη. Γιατί νομίζω ότι το ξέρω εγώ. Αυτό μ' αρέσει σε σένα, Λίκη. Όμως ποτέ δεν είμαι σίγουρος γιατί νιώθεις. Τι σκέφτεσαι, πώς αντιδράς. Γιατί αν ήξερες τι θα άλλαζε. Πολλά. Θα ήξερα ότι με εμπιστεύεσαι περισσότερο. Σκέφτομαι να χωρίσω. Δεν με ενοχλεί που είσαι παντρεμένος. Πάντως μεταξύ μας τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει. Έχεις να μου πεις κάτι? Όχι. Έχει κανείς άλλος να μου πει κάτι? Εγώ. Άκου. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ήρθες στη συνάντηση. Οι άνθρωποι ήταν έτοιμοι να υπογράψουν. Υπογράψατε? Όχι. Θέλουν και τη δική σου υπογραφή και αυτό το ήξερες. Γιατί με άφησες να εκτεθώ έτσι μαζί τους, έπρεπε να μου το έχεις πει. Τους άφησα να περιμένουν με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα φανεί. Στο τέλος γελιοποιήθηκα. Ευτυχώς που ήταν και ο Λοΐζος και διέσωσε τα προσχήματα. Εσύ τι λες, Αλέξη? Του έδωσες μια ευκαιρία. Αφού δεν τα κατάφερε. Αλέξη. Θέλεις να μάθεις γιατί δεν ήρθα? Ναι. Θες να τα ακούσεις κι εσύ? Ναι, Σταύρο, θέλω να ακούσω. Είμαι πάρα πολύ περίεργη. Γιατί εκθέτεις έτσι την ίδια σου την οικογένεια? Πολύ καλά, λοιπόν. Ακούστε με προσεκτικά όλοι σας. Δεν θα ξαναμιλήσω για αυτό το θέμα.
Η δουλειά αυτή εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Την κάνω γιατί μου το ζήτησε η μητέρα σας. Όταν της είπες ότι σκέφτεσαι να ξαναπάς στην Ευρώπη, με ρώτησε τη γνώμη μου. Της είπα ότι δεν είμαι διατεθειμένος να σε ταΐζω μια ζωή. Σε σπούδασα, μυαλό έχεις, πρέπει να δουλέψεις. Σου δίνω λοιπόν την ευκαιρία να ξεκινήσεις μόνος σου. Δεν σου ζητάω να πας στη ζούγκλα ή να κάνεις αυτά που έκανα εγώ. Δεν είμαι όμως διατεθειμένος να κάνω την babysitter επάπειρον. Σου έδωσα μια ευκαιρία να σταθείς στα πόδια μόνος σου. Αν δεν τα καταφέρεις τώρα, δεν θα τα καταφέρεις ποτέ. Εδώ ο τόπος είναι σκληρός. Αν δεν μπορέσεις να σταθείς στα πόδια σου, πας χαμένος. Θα σε φάνε. Έπρεπε όμως να με προειδοποιήσεις. Ήθελα να δω πώς θα αντιδράσεις. Εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι δεν χάθηκε ακόμα. Στην επόμενη συνάντηση πρέπει να τους αναγκάσεις να υπογράψουν. Από σένα εξαρτάται. Θα είμαι στο γραφείο μου. Γιατί το μίλησες έτσι? Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσει, να καταλάβει που βρίσκεται. Θα καταλάβει, Σταύρο, σιγά σιγά. Μην προσπαθεί να το δικαιολογήσει. Εγώ ξέρω τι κάνω. Εσύ βέβαια του ξαδυναμία και θες να του τα δώσει όλα στο πιάτο. Αν όμως εγώ πάθω κάτι, τότε θα το φάνε ζωντανό. Όσο για τον άλλον. Τι έχει πάλι με τον Αλέξη? Δεν του έχω εμπιστοσύνη. Εκείνο που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι δεν του συμπαθεί. Είσαι άδικη. Μην το ξαναπείς αυτό το πράγμα. Εγώ προσπαθώ για το καλό τους. Και αν ήταν δικά μου παιδιά, θα ήμουν ακόμα πιο σκληρός μαζί τους. Και αυτό το ξέρεις. Να δούμε πώς θα φερθείς την κόρη σου, αν έρθει. Τι μπερδεύεις τώρα το ένα με το άλλο, μπορείς να μου πεις? Η κόρη μου θα έρθει για λίγο. Έχει τη δουλειά της, δεν της μάθω εγώ τίποτα. Και αυτό που είπες για τα παιδιά, ούτε να το ξανασκεφτείς. Τους μεγάλωσα σαν τα πραγματική μου γη. Τους παραχάιδεψα μάλιστα. Και αυτό εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Το ξέρεις? Ναι. Είναι ένας παλιός φίλος. Πατριώτης σου? Ναι. Αυτό το κομμάτι μου αρέσει πάρα πολύ. Χορεύουμε? Προτιμώ να σε βλέπω. Άργησες. Είχα δουλειές. Είχα τι ωραία που είναι η Αλίκη. Έτσι ήταν πάντα ωραία. Ξέρεις χρόνια? Πολλά.
Και αυτή ξέρει τι επιμέρους είναι. Ρώτη και θα σου δώσω πληροφορίες. Με βοήθησε κάποτε, αλλά εγώ την ξέχασα. Αλλά τώρα θέλω να έχω καλές και ξεκάθαρες σχέσεις μαζί της. Ήσουν υπέροχη, Αλίκη. Ευχαριστώ. Χάθηκες. Ναι, είχα κάτι προβλήματα στη Ζάμπια. Θα μείνεις καιρό? Θα εξαρθεί από τις δουλειές. Mm. Πάντως, μια κρεμότητα που έχω μαζί σου θα την τακτοποιήσω. Ποτέ δεν αμφέβαλα. Εσένα σε θέλω μετά. Γιατί διάλεξες εμένα? Καλή ερώτηση. Παλιότερα δούλευα με τον πατέρα σου, τώρα επαναδουλέψω με το γιο. Και τι θα κάνουμε? Ελέφαντες. Αυτή τη δουλειά ξέρω. Έχεις σκοπό να φας το κεφάλι σου? Έχω αρχίσει να μεγαλώνω, ίσως είναι η τελευταία μου ευκαιρία. Όσο δε για το κεφάλι που λες, ποτέ δεν ξέρεις τους ξημερώνει. Τουλάχιστον εδώ παίζεις. Τη χάνεις, τη κερδίζεις. Μίλησες με κανέναν άλλον? Όχι. Θα δω πρώτα κάτι δικούς μου και μετά θα σου πω. Άκουσε να δεις. Αν την οργανώσουμε καλά, τη δουλειά δεν είναι καθόλου επικίνδυνη. Θα γίνει νύχτα. Σε μια εβδομάδα θα έχουμε τελειώσει. Εσύ πρέπει να βρεις τα αυτοκίνητα και να διαλέξεις τους ανθρώπους. Τι σε ενοχλεί? Του έχω αδυναμία του μικρού. Αυτό φαίνεται. Μου λες? Θα πιούμε ένα ούζο. Έχεις κέφια, α? Δεν σ' αρέσει? Θα κάνεις ελληνικό γλέντι πάλι. Παλιό εγγλέζε. Ξέρεις και με φτιάχνεις. Μάικ, bring me a bottle of ούζο. Ούζο. Θα πάμε στην παραλία. Θα πιούμε, θα μου τραγουδήσεις και θα κάνουμε ρόλο. Τρελάθηκες, είναι μεσάνυχτα. Δεν πειράζει. Λίγη τρέλα βοηθάει για να γίνουν τα ωραιότερα πράγματα. Τι έχεις πάθει απόψε, μπορείς να μου πεις? Δεν ξέρω. Μεγάλωσα. Φοβάμαι πως μερικά πράγματα δεν θα τα ξαναζήσω. Έλα, πάμε. Πάμε. Thank you.
You are the only joy in my life. Everybody else is... They're all expecting something from me. When I'll die, I'll become a good spirit and I'll be visiting you. Άννα, πρέπει να φύγουμε. Πάω να εξαπλώσω. Γιατί δεν τον διώχνεις. Δικό σου είναι το σπίτι. Για ποιον μιλάς? Για τον άντρα σου. Πόσο θα τον ανέχεις ακόμη? Απόψε γιατί δεν ήρθε. Σε παρακαλώ, Αλέξη. Ό,τι και αν μου πεις, δεν πρόκειται να σταματήσω. Ξέρεις που είναι και αυτό με πειράζει περισσότερο. Αυτός γλεντάει με αυτή τη βρωμιάρα και σημαραζώνεις. Πήγαινε να ξαπλώσεις. Δεν πάω πουθενά. Θα μείνω εδώ και όταν θα γυρίσεις θα λογαριαστούμε. Το τι κάνω εγώ και ο πατέρας σου είναι δικός μου λογαριασμός. Δεν είναι πατέρας μου που να πάρει διάλος. Ο πατέρας μου έχει πεθάνει. Έλα μέσα. Ξημέρωσε. Το ξέρω. Φεύγουμε. See you soon. Bye. Ο Λάζαρος που είναι? Έφυγε με τον Αλέξη. Μπορείς να με ρωτήσουν? Δεν καταλαβαίνω το ύφος σου. Έκαναν κανένα έγκλημα? Όχι, αλλά ήθελα να πάω μαζί τους στην πόλη. Δεν γέρασες ακόμα. Μπορείς να οδηγήσεις μέχρι τη Μομπάσα. Ή μήπως είσαι πολύ εξαντλημένος και δεν μπορείς. Μπουανά, είσαι πολύ λυπημένος. Ο γέρος κάτι ετοιμάζει, Λάζαρε. Από τότε που γύρισε την Ελλάδα κάτι ετοιμάζει. Φοβάμαι πως θα μας κουβαλήσει την κόρη του.
Δεν νομίζω. Ο κύριος Σταύρος είναι καλός. Καλός όσο ζει. Όταν πεθάνει θα έχουμε να κάνουμε με την κόρη του. Η ζούγκλα είναι μεγάλη. Κάτι θα πάρεις κι εσύ. Όταν πεθάνει ο γέρος είμαστε και δύο χαμένοι, φιλέ. Η κόρη του θα μας διώξει. Έτσι αρέσουν οι άγριοι. Είναι κακός άνθρωπος. Γι' αυτό πρέπει να με βοηθήσεις. Αν τα καταφέρω θα μείνεις μαζί μου. Αλλιώς θα γυρίσεις στη ζούγκλα. Στη ζούγκλα, μπουάνα, θα με σκοτώσουν. Είναι κάποιοι που θέλουν να κυνηγήσουν ελέφαντες. Αν τους βοηθήσουμε θα βγάλουμε πολλά λεφτά. Όχι ελέφαντες. Να λυγκείτε. Θα τους κυνηγήσουμε νύχτα. Ο Λάζαρος τη νύχτα δεν σκοτώνει ζώα. Ανθρώπους όμως σκοτώνει. Σε παρακαλώ, αφήσε με να σου εξηγήσω. Και ποιος σου είπε πως δεν είμαι τίμια? Ο γαμπρούλης μου! Και εσύ κάθισες και το πίστεψες. Τρεις άνθρωποι ορκίζονται πως δεν είσαι τίμια. Ο Κιφάμπερ, ο Στάνλεϊ και ο Σόου. Ότι τρεις τους ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Δεν έμενε σε ένα ξενοδοχείο που το λέγανε Φλαμίγκο. Φλαμίγκο. Ποτέ. Ζητούσα προστασία στα πιο απίθανα μέρη. Ακόμα τώρα τελευταία. Όχι τώρα! Όχι τώρα! Καπλάδες, τύψεις, παραπλά... Φωτιά! 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 Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε επιτέλους. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς φάνηκε? Πιστεύω ότι θα είναι η παράσταση της χρονιάς. Μακάρι. Αγάπη μου. Νομίζω ότι τα καταφέραμε. Άλλωστε, η Άννα είναι το γούρι μου. Σε μια πρεμιέρα μου δεν ήρθε και το έργο κατέβηκε σε μια εβδομάδα. Θυμάσαι, αγάπη μου. Μπορώ να το ξεχάσω. 15 χρόνια έχουν περάσει και ακόμα μου το λες. Και να φανταστείτε ότι δεν έφταιγα. Ήμουν άρρωστη. Γι' αυτό και εγώ δεν σου επέτρεψα να αρρωστήσεις ξανά σε πρεμιέρα μου. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.
Δεν μου λες. Τι σου είπε η μητέρα σου για μένα όταν με γνώρισε? Τίποτα. Ότι θα παντρευτούμε. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Δεν σε πιστεύω. Δεν είναι η πρώτη φορά. Γιατί δεν μου λες την αλήθεια. Έχει καμία σημασία τι είπε η μητέρα μου όταν σε πρωτογνώρισε, αφού ξέρεις τι προληπτική είναι. Κοίτα, δεν μου πεις, θα πάρω τηλέφωνο, μου το πει ίδιο. Ωραία, λοιπόν. Μου είπε ότι ο γάμος μας δεν θα κρατήσει, ότι θα χωρίσουμε. Κανοποιήθηκες τώρα? Ναι. Δεν καταλαβαίνω όμως, γιατί είναι τόσο σίγουρη ότι θα βγει αληθινή η προθήκη της. Της είπες τίποτα εσύ? Όχι. Λες ψέματα, το έχετε κουβεντιάσει οι δυο σας. Σταμάτα. Δεν ξέρεις τι λες. Έτσι νομίζεις. Έτσι. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν μου αρέσει να κρύβομαι πίσω από ψέματα. Με συγχωρείς.